Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Σήμερα μελετάμε ελληνικά. Greek. Στο σημερινό μάθημα η αλήθεια είναι ότι ήθελα να κάνουμε κάτι το οποίο να μην σας φανεί πολύ βαρετό. In today's lesson, I was wondering about finding something which you will find really not boring. So I figured out that it would be a great idea for us, for you, to take a look at some pictures and then trying to understand how the ingredients of these pictures slash food are called in Greek. So let's start with the first picture. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη εικόνα, which was magnified actually, but now τώρα την χαμηλώνω λιγάκι. Οπότε, so I'm going to use English and Greek depending on the circumstance if I want to explain something or not. Λοιπόν, στην πρώτη εικόνα βλέπετε, you can see, okay, let's write it down. This is how we call in Greek pizza. It's written this way. Και γράφεται έτσι, pizza. Μπορούμε να συνεχίσουμε με το να πούμε στα ελληνικά κάποια συστατικά, some ingredients. So in Greek, ingredients, it is συστατικά. So, for example, tomato is called ντομάτα. In the plural form, ντομάτες. Here we have πιπεριά, a red one, κόκκινη πιπεριά. In the plural, roll again, πιπεριές. What else have we got? It might be this thing here, might be an onion. So, in Greek, κρεμμύδι. Αυτό εδώ, συνολικά, όλο αυτό περιμετρικά, λέγεται ζύμη, πρωτούψηθη. So, before we bake pizza, what do we have in Greek? It's called ζύμη. Εδώ έχουμε, νομίζω αλάτι. Προφανώς αυτό πρέπει να είναι tablecloth, τραπεζομάντιλο. It seems like one, τραπεζομάντιλο. Και μόλις είδαμε στα ελληνικά τις λέξεις σε αυτήν την εικόνα. Οπότε αυτή η εικόνα απαρτίζεται από πίτσα, κρεμμύδι, ντομάτα, ντομάτες, συστατικά, πιπεριά, πιπεριές, ζύμη, αλάτι, τραπεζομάντιλο, τι άλλο έχει εικόνα. Ωραία, εδώ πέρα, η αλήθεια είναι ότι αυτό εδώ πέρα δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι, οπότε το αφήνω. Προχωράω εδώ. Τώρα αυτό μπορεί να είναι και μήλο, άσχετο βέβαια με την ζύμη, anyway. Μπορεί να είναι μήλο, οπότε εγώ το γράφω σαν μήλο, που το καταλαβαίνω σαν μήλο. Λοιπόν, στις φωτογραφίες που έχω ψάξει και έχω βρει, στις εικόνες υπάρχουν και κάποια υλικά τα οποία δεν είμαι και πολύ σίγουρη τι μπορεί να είναι. Actually, in my pictures, there are some ingredients that I'm not quite sure what they are all about. So I'm just going to focus on the ones that I know in Greek. Οπότε, αν και Ελληνίδα, even if I am in Greek, I don't know. You know, for example, I know parsley, but there are some other herbs that I can't really make out what they are. Και συνεχίζουμε. Okay, the next picture. Λοιπόν, εδώ έχω πραγματικά μία ζύμη. Αυτό και αν θα πει ζύμη. Okay. Εδώ έχω some flour, οπότε μπορείτε να δείτε το αλεύρι everywhere around. Οπουδήποτε, στην εικόνα, in the picture, you can see flour. Αυτός λέγεται πλάστης, and we use it in order to form something. Πλάστης, ζύμη, αλεύρι, ωραία. Και προχωράμε στην επόμενη εικόνα. Εδώ πέρα, here, once again, έχουμε έναν πλάστη. Στα ελληνικά είναι ονομαστική ο πλάστης. Στο πληθυντικό είναι οι πλάστες. Όχι ότι θα χρειαστούμε από το πληθυντικό σου κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτά είναι τσόφλια από αυγά. Τσόφλι, το ένα. Τσόφλια, τα πολλά, ο πληθυντικός τους. Εδώ βλέπουμε δύο κρόκους. Δύο κρόκι αυγού. Δύο κρόκι αυγού. Καλά, σήμερα μαθαίνουμε πολύ δύσκολα πράγματα. Αυτό είναι ένα αυγό. Αυτά εδώ είναι δύο αυγά.
Λοιπόν, εδώ έχουμε μία κουτάλα. Δηλαδή, όταν είναι το σκεύος λίγο μεγαλύτερο, λέγεται κουτάλα και όχι κουτάλι. Κουτάλα. Εδώ έχουμε λίγο αλεύρι. Εφόσον έχουμε a little flower, θα το γράψουμε λίγο. Not a lot, λίγο αλεύρι. Εδώ έχουμε ένα μικρό δοχείο και για την ακρίβεια, in particular, είναι ένα μικρό γυάλινο. Είναι ένα μικρό γυάλινο δοχείο. Τώρα, αυτός εδώ μπορεί να είναι πάγκος κοπής, μπορεί να είναι ξύλινη επιφάνεια. Ωραία, ας το βάλουμε. This wooden surface that in Greek we could call it ξύλινη, wooden surface, επιφάνεια. Probably in a kitchen, we can find one. In the next picture, we can see a pizza, once again pizza. Εδώ έχουμε ένα γυάλινο δοχείο. Εδώ έχουμε ένα γυάλινο δοχείο, a jar. Εδώ έχουμε μάλλον, εδώ ίσως ένα κρασί, θα μπορούσε να είναι κρασί. Το χρώμα όχι βέβαια, ίσως αντί για κρασί θα μπορούσε να είναι μια μπύρα, παραδείγματος χάρη. Αυτά εδώ νομίζω ότι είναι μανιτάρια, mushrooms. Νομίζω ότι είναι μανιτάρια, η αλήθεια είναι. Και αυτό εδώ πέρα, το μανιτάρι, τα μανιτάρια. Αυτό εδώ το εργαλείο, νομίζω ότι είναι μία σπάτουλα. Σπάτουλα. Μία σπάτουλα. Εδώ λοιπόν έχουμε ξανά μία πίτσα. Και η αλήθεια είναι ότι σίγουρα υπάρχει τυρί, cheese, τυρί. Αυτά από την εικόνα αυτή. Προχωράμε στην επόμενη εικόνα. Λοιπόν, η επόμενη εικόνα είναι ένα μπέργκερ. Έτσι το λέμε και στα ελληνικά. Το λέμε μπέργκερ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω το μπέργκερ με το να σας περιγράψω στα ελληνικά πώς λέμε αυτά. Αυτά λέγονται σουσάμι και το απεχθάνομαι. Λοιπόν, σουσάμι. Αυτό λέγεται σος και μπορεί να είναι σος γιαουρτιού. Βέβαια, επειδή εγώ δεν τρώω μπέργκερ, μπορεί να είναι και κάτι άλλο που γνωστό σαν σως, αλλά εγώ να μην το ξεγνωρίζω. Αυτό εδώ που φαίνεται το green, το vegetable, είναι προφανώς μαρούλι. Νομίζω ότι είναι μαρούλι. Αυτό είναι ντομάτα. Αυτό είναι τυρί. Αυτό είναι μπιφτέκι. Αυτό νομίζω ότι λέγεται πίκλα. Και λέω νομίζω γιατί δεν είμαι φαν του μπέργκερ, οπότε εικάζω. I just speculate ότι είναι μία πίκλα. Αυτό το ψωμάκι λέγεται ψωμάκι, έτσι το λέμε. Και νομίζω ότι αυτά. Υπάρχει κάτι που δεν είπα εδώ. Ντομάτα, ντομάτες, πίκλα, τυρί, μπιφτέκι, σος. Είπαμε σος γιαουρτιού, τι είπαμε. Το γιαούρτι λοιπόν είναι το γιαούρτι σε ονομαστική, αλλά θα πούμε σος του γιαουρτιού σε γενική. Αυτό. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Λοιπόν, πολύ junk food. Να πω ότι αυτό σε ελληνικά το λέμε fast food. Το λέμε fast food. Βέβαια, θα το δούμε και έτσι, fast food. But we don't use the term junk food. Junk food is used only in English. In Greek, we usually say that this is, ότι αυτό είναι fast food. In a bad way. Okay, it's not good to eat this kind, this stuff of food. Again, once again, this kind of junk food. And in this picture, there is... Υπάρχει λοιπόν ένα μικρό μεταλλικό κουτάκι. Τώρα, αυτό εγώ θα το έλεγα σε ελληνικά μεταλλικό κουτάκι. Ή μεταλλικό σκεύος. Αλλά θα το έλεγα πολύ απλά μεταλλικό κουτί. Με τηγανιτές πατάτες. Με τηγανιτές πατάτες. Αυτό εδώ θα το έλεγα μπουκάλι. Νομίζω ότι it's a bottle of wine. Οπότε είναι ένα μπουκάλι κρασί. Πιθανώς, οκ. Okay. Εδώ βλέπω ξανά ένα ψωμάκι. Το ψωμί αυτό μου φαίνεται ότι είναι και ζυμωτό. Ψωμάκι, ζυμωτό. This is how we call this particular kind of bread. Ψωμάκι, ζυμωτό. Αυτό είναι μπιφτέκι νομίζω. Και αυτό είναι μαρούλι. Και αυτό είναι ντομάτα. Εδώ πιστεύω ότι έχουμε μία σος. Και αυτό ξανά είναι μαρούλι. Και εδώ βλέπουμε ένα ξύλινο πάγκο. Ξύλινος πάγκος.
ξύλινος πάγκος. Προχωράμε. Στην επόμενη εικόνα μπορούμε να δούμε φρέσκα λαχανικά. Fresh vegetables. Alright, so. Το γράφω. Βασικά θα το γράψω χρησιμοποιώντας τη γραμμή αυτή για να βλέπετε τις γραμμές πώς γράφουμε στα ελληνικά. Φρέσκα λαχανικά. So, in English, X is written this way, but in Greek, X is written that way. Okay. Just have in mind their difference. Και προχωράμε με το πρώτο. Αυτό εδώ πέρα μου φαίνεται ότι είναι μία άγουρη ντομάτα. Άγουρη ντομάτα. Αυτά εδώ είναι βατόμουρα. Βατόμουρα. Berries. Αυτό εδώ είναι καρύδια. Ενικός καρύδι. Α, είναι το καρύδι. Τα καρύδια. Εδώ έχουμε το καρότο. Τα καρότα. Τώρα, οτιδήποτε από πρασινάδα δεν γνωρίζω, δεν θα πω τι είναι. Ωραία. Και βλέπω μία όριμη ντομάτα. Όριμη ντομάτα. Φύλλο μαρουλιού. Okay. Επόμενη εικόνα. We can see well. Αυτό εδώ είναι σκόρδο. Garlic. Αυτό είναι φρέσκο κρεμμυδάκι. Φρέσκο κρεμμυδάκι. This is how we call it. Αυτή είναι μια καρύδα. Μπορεί να είναι αγγούρι. Εδώ έχουμε τη μελιτζάνα. Τη λατρεύω. Είναι από τα αγαπημένα μου. Μελιτζάνα. Μετά έχουμε καλαμπόκι. Καλαμπόκι. Γαρίδες. Και τις λατρεύω και τις τρώω πάρα πολύ. Γαρίδες. Αυτό είναι μπριζόλα. Κρέας δηλαδή. Αυτά είναι λαχανικά. Vegetables. Λαχανικά. Αυτές είναι τρεις ώριμες ντομάτες. Νομίζω ότι βλέπω τρεις ώριμες ντομάτες. Εδώ βλέπουμε μία πράσινη ντομάτα. Πράσινη ντομάτα. Όχι, πράσινη πιπεριά βλέπουμε. Όχι ντομάτα. Πράσινη πιπεριά. Και εδώ βλέπουμε μαγειρικά σκεύη. Βασικά βλέπουμε μαγειρικές κουτάλες μαγειρικής. Μαγειρικά σκεύη ή μαγειρικές κουτάλες. Αυτή είναι κουτάλα μαγειρικής. Αυτή θα την έλεγα πυρούνα μαγειρικής. Αυτά από εδώ. Σας λέω αυτά τα οποία γνωρίζω και στα ελληνικά. Υπάρχουν μερικά τα οποία στις εικόνες δεν μπορώ να καταλάβω και εγώ τι ακριβώς είναι, οπότε δεν σας τα αναφέρω καν. Λοιπόν, εδώ έχουμε ροδέλες από καρότο. Δηλαδή αυτό το κυκλικό σχήμα λέγεται ροδέλα. Οπότε δεν έχουμε μία, έχουμε πολλές. Άρα έχουμε ροδέλες καρότου. Ροδέλες καρότου, θα το λέγαμε. Μετά έχουμε το παραδοσιακό τυρί της φέτας. Εδώ έχουμε φέτα, which is a traditional cheese, which is a traditional kind of cheese in Greek. Φέτα λοιπόν με ρίγανη βλέπω. Βλέπω επίσης μικρά ντοματίνια. Ντοματίνια. Εδώ βλέπω, νομίζω ότι αυτό είναι ένα είδος μαρουλιού. Μαρούλι. Αυτό είναι σίκο. Λίγο γκουρμέ το φαγητό. Εδώ έχω δύο φέτες ψωμί. Άσπρο. Ψωμί άσπρο. Εδώ έχω πιρούνι. Εδώ έχω μαχαίρι. Τι άλλο δεν σας έχω πει από την εικόνα αυτή, τι άλλο μου διαφεύγει. Πάμε στην επόμενη εικόνα, μπρόκολο και μάλιστα βλέπετε το χρώμα, το οποίο είναι γαλαζοπράσινο, ότι είναι φρέσκο μπρόκολο. Έχω έτσι μια αγάπη στα φρέσκα. Φρέσκο μπρόκολο, εδώ έχουμε ντομάτα, να το γράψουμε με ένα χρώμα να φαίνεται. Ντομάτα, μία ντομάτα, δύο ντομάτες, μαϊντανός, μαϊντανός. Τώρα αυτό νομίζω πρέπει να είναι αγγούρι και αυτή είναι κόκκινη πιπεριά. Κόκκινη πιπεριά που εγώ νόμιζα ότι η κόκκινη πιπεριά είναι πάντα καυτερή, αλλά δεν ισχύει αυτό πάντα. Λοιπόν, εδώ έχουμε φράουλες.
Εδώ έχουμε το φυλλαράκι της φράουλας. Εδώ έχουμε πολλές φράουλες. A lot of strawberries. Πολλές φράουλες. Οι οποίες έχουν αυτό το πολύ 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 βαθύ κόκκινο χρώμα. Εδώ έχουμε ένα άλλο φρούτο ελληνικό. Μανταρίνι. Μανταρίνι. Τα πολλά είναι το μανταρίνι. Τα μανταρίνια. Μανταρίνια. Έχω κάτι άλλο. Α, έχω βρει και μία μηλιά. Λοιπόν, το δέντρο, σαν δέντρο, λέγεται μηλιά. Η μηλιά, τι μας δίνει? Μας δίνει το μήλο. Τα μήλα, ο πληθυντικός. Οπότε, βλέπω ένα μήλο. Βλέπω μία σκάλα, ladder. Βλέπω βαρέλι, ένα βαρέλι. Αυτά από εδώ. Και πάμε εδώ, βλέπουμε ένα σίκο και κάπου εδώ νομίζω ότι έχω την τελευταία εικόνα, η οποία μας δείχνει ένα πορτοκάλι. Μας δείχνει ένα πορτοκάλι και αν είναι πολλά το πορτοκάλι και είναι τα πορτοκάλια. Και έτσι ουσιαστικά σήμερα κάνετε μία μικρή επανάληψη σε λεξιλόγιο σε σχέση με φαγητό. Και πιστεύω πραγματικά ότι οι εικόνες σας βοηθάνε περισσότερο να εστιάσετε στις λέξεις τις οποίες δεν γνωρίζετε, χωρίς να χάνετε πάρα πολύ χρόνο με κανόνες. Και γνώμη μου είναι ότι μία γλώσσα για να τη μάθει κάποιος, καλό είναι να μην στέκεται τόσο πολλές στους κανόνες, κυρίως να μπαίνει στο πρακτικό κομμάτι της μάθησης, γιατί θεωρώ ότι οι κανόνες πολλές φορές μπορεί να τον αποθαρρύνουν και να τον δυσκολέψουν, αλλά να τον αποθαρρύνουν. Οπότε γνώμη μου, μπείτε κατευθείαν στα βαθιά. Να έρθετε σε επαφή με τη γλώσσα. You will probably have a lot of unknown words in Greek. Try to listen again and again. Because in this way you're going to improve your pronunciation. If I were in your shoes, I would actually put more effort into learning a lot of vocabulary. Because vocabulary can make the difference. Μπορείτε να κάνετε μια γρήγορη επανάληψη ή να μάθετε λέξεις που και εσείς οι ίδιοι δεν γνωρίζετε. Πάμε να κάνουμε μία επανάληψη, let's make a revision, αντίστροφα, οπότε ξεκινάμε την τελευταία αυτογραφία. Και βασικός κανόνας είναι όταν εγώ προφέρω, when I pronounce a word, you should do the same as me, okay? So when I'm starting with το πορτοκάλι, actually, ideally, you should repeat it. Το πορτοκάλι, τα πορτοκάλια. Το σίκο, τα σίκα. Το βαρέλι, το μήλο, η σκάλα, η μηλιά, το μήλο, τα μήλα. Το μανταρίνι, τα μανταρίνια. Πολλές φράουλες. And you should keep pronouncing with me. You should read as I do. Μαϊντανός, ντομάτα, κόκκινη πιπεριά, αγγούρι, φρέσκο μπρόκολο, ροβέλες καρότου, φέτα, μαρούλι, ντοματίνια, αγγούρι, I just saw it, cucumber. Αγγούρι, δύο φέτες ψωμί άσπρο, λαχανικά, γαρίδες, μπριζόλα, τρεις όριμες πιπεριές, ντομάτες, καλαμπόκι, μελιτζάνα, πράσινη πιπεριά, σκόρδο, φρέσκο κρεμμύδι, κουτάλα, καρύδα, πυρούνα, μαγειρικά σκεύη. Attention, because σκεύη δεν γράφεται έτσι. V, but with an E. Okay, σκεύη. Σκεύη. Το σκεύος. Όχι, και ο τόνος μπερδεύτηκα. Ο τόνος, ενώ λέμε σκεύος, δεν πάει στο ε, πάει στο αμέσως επόμενο γράμμα που αντικαθιστά το V, το Y.
Νομίζω ότι έχουμε και εδώ τα καρύδια. Repeat after me. Φύλλο μαρουλιού, βατόμουρα, καρότο, άγουρη ντομάτα, όριμη ντομάτα, φρέσκα λαχανικά, μαρούλι, ξύλινο σπάγκος, ντομάτα, ψωμάκι ζυμωτό, μπουκάλι κρασί, μεταλλικό κουτί με τηγανίτες πατάτες, fast food, έτσι το λέμε και στα ελληνικά, μπιφτέκι, τυρί, πίκλα, ντομάτα, μαρούλι, σος γιαουρτιού, σουσάμι, γιαούρτι, ψωμάκι, μπέργκερ, πίτσα, τυρί, το μανιτάρι, μανιτάρια, γυάλινο δοχείο, σπάτουλα, εδώ ίσως έχουμε μπύρα είχαμε πει, μικρό γυάλινο δοχείο, 2 κρόκια αυγού, φτάλα, 2 αυγά, 1 αυγό, πλάστης, τσόφλι, τσόφλια, ξύλινη επιφάνεια, κοπής ή ξύλινη επιφάνεια, γενικότερα στην κουζίνα, λίγο αλεύρι, ζύμη, αλεύρι, πλάστης, μήλο, αλάτι, ζύμη, πιπεριά, πιπεριές, συστατικό, ντομάτα, ντομάτες, κρεμμύδι, πίτσα, τραπεζομάτι. Αυτά σε αυτό το μάθημα, σε αυτό το βίντεο μάθημα που είδαμε μέσα από εικόνες την ελληνική γλώσσα. Αφήστε μου σχόλιο σε σχέση με το αν το βίντεο αυτό σας άρεσε, αν το βρήκατε βασικά ενδιαφέρον και αν σας βοήθησε ως προς τα ελληνικά σας. Και μην ξεχνάτε να σχολιάζετε οτιδήποτε βρίσκετε ενδιαφέρον ή οτιδήποτε κρίνετε ότι χρήζει βελτίωσης, ότι χρειάζεται να βελτιωθεί. Διαβάζω τα σχόλιά σας, πάντα διαβάζω τα σχόλιά σας. Το επόμενο βίντεο θα είναι για τις προσωπικές αντωνυμίες. Εγώ, εσύ, αυτός. Είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα που πρέπει να κάνουμε και είναι και πάρα πολύ βασικό. Το I, you, he, she, όλα αυτά στα ελληνικά. Ωραία, αυτά για αυτό το μάθημα, τα λέμε σε ένα από τα επόμενα μαθήματα και θα προσπαθήσω να ανεβάζω όσα περισσότερα βιντεάκια μπορώ, ούτως ώστε να σας βοηθήσω να έχετε άμεση βελτίωση στα ελληνικά σας, ιδιαίτερα δε αν σκοπεύετε, αν σκέφτεστε ίσως το καλοκαίρι να έρθετε στην Ελλάδα. Χάρηκα που έκανα αυτό το βίντεο και ελπίζω να τα πούμε πολύ 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 σύντομα σε ένα από τα επόμενα μαθήματα. Bye!